Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο το γυρίζουμε την ίδια μέρα που γυρίσαμε το δεύτερο μισό του βίντεο της κοπέλας, η οποία νόμιζε πως ήταν άσχημη, αλλά καμία σχέση. Και όταν της έστειλα στο email πίσω τα στοιχεία της ψυχολόγου που της συστήνω και της έστειλα και μερικές φωτογραφίες της Ειρήνης Παπά που της είπα ότι μοιάζει, μου έγραψε πίσω, ακούστε, ότι είναι μακρινή συγγενής με την Ειρήνη Παπά. Μάλιστα, για να δείτε ότι καταλαβαίνω από φάτσες. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι θεωρητικό και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, ακουλάκι να μαθαίνεις, εάν το σεξ σε μία σχέση η οποία έχει ως κινητήρια αρχή τη ψυχοπαθολογική έλξη είναι καλύτερο. Και αν είναι καλύτερο, αν αξίζει τον κόπο να πληρώνουμε τόσο ακριβά ένα καλό σεξ με όλα τα αρνητικά παρελκόμενα που έχει μία ψυχοπαθολογική έλξη η οποία οδηγεί σε μία ψυχοπαθολογική κακοποιητική σχέση. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, είμαι YouTuber, αυτό είναι το κανάλι μου, για πρώτη φορά με βλέπεις, πάτησε εγγραφή, subscribe το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις, πάτησε like, παιδιά πρέπει να πατάμε like, γιατί με πατάμε like, το YouTube προτείνει πιο συχνά τα βίντεο μας. Ξέρω ότι έχουμε ένα πολύ πιστό κοινό, 100.000 μοναδικοί συνδρομητές μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι μας και έχουμε πάνω από 500.000 θεάσεις το μήνα, αλλά για να προτείνονται τα βίντεο μας και να τα βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να πατάμε like. Το θυμήθηκα και το είπα. Λοιπόν, ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να νιώσεις μια έντονη ερωτική έλξη για έναν άνθρωπο που μόλις γνωρίζεις, που δεν τον ξέρεις, που δεν ξέρεις από πού κρατάει σκούφια του και δεν ξέρεις τα ψυχολογικά του, το οποίο εγώ τα λέω στευόμενη ψυχοκολικά του, η οποία αυτή η έλξη να έχει να κάνει με το ότι έχει ταιριάξει η ψυχοπαθολογία σας, γιατί το υποσυνείδητο μας λάκει. Με το που βλέπουμε κάποιον, τον σκανάρουμε πάνω σκάτω. Τη μυρωδιά του, τη ψυχοπαθολογία του. Αν για παράδειγμα εμείς είμαστε άνθρωποι με τάση προς την εξάρτηση, αν είμαστε θυματάκια και γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος είναι θήτης, είναι άρκισος, ο οποίος έχει τη σκληρότητα στο βλέμμα του, καβλώνουμε κατευθείαν. Ή αν είμαστε τύποι χειριστικοί και τύποι έτσι χειραγωγικοί και κακοποιητικοί και εκμεταλλευτές, άμα γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που είναι καλοβαλμένος και είναι ήσυχος και είναι χαμηλών τόνων και είναι δοτικός, επίσης έχουμε έντονη έλξη. Αυτή η έντονη έλξη, η οποία βασίζεται στο ότι ταιριάζει η ψυχοπαθολογία δύο ανθρώπων, δηλαδή ο θήτης συναντά το θύμα και το θύμα το θήτη, γιατί αυτή είναι η βασική δυναμική των προβληματικών σχέσεων και των παθολογικών σχέσεων. Και εδώ θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση και να πω ότι έβαλα σε απόκρυψη μια κυρία, η οποία το μοναδικό σχόλιο που είχε κάνει στο κανάλι μας ήταν ότι αμάν πια με τους νάρκισσους και τους συνεξαρτώμενους, αν γνωρίζετε λίγο επιστήμη, από επιστήμη, δεν γνωρίζω τα γράμματα εγώ, θα γνωρίζετε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και πώς τα κάνετε όλα έτσι πια και όλοι είναι είτε νάρκισσοι είτε συνεξαρτώμενοι. Όχι, κυρία μου. Σε βάλαμε σε απόκρυψη γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε μια ανούσια συζήτηση δημοσίως και σε βάλαμε σε απόκρυψη γιατί προφανώς δεν βλέπεις και τα βίντεο. Αν τα βλέπεις, δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Οπότε τα σχόλια σου μόνο βλαβερά μπορεί να είναι και να μας τρώνε πολύτιμη ενέργεια. Αλλά ποτέ δεν έχω πει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι είτε νάρκισσοι είτε συνεξαρτώμενοι. Ούτε όταν λέω τη λέξη νάρκισσος ή τη λέξη συνεξαρτώμενος εννοώ την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ή την εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας. Καμία σχέση. Μιλάω για στυλ προσωπικότητας. Και δεν είναι όλοι ναρκισσοί και συνεξαρτώμενοι, όχι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιζώντες, οι οποίοι έχουν επιζήσει από κακοποιητικές σχέσεις και έχουν επιζήσει από κακοποιητική τραυματική παιδική ηλικία και έχουν διορθώσει το στυλ δεσίματός τους και έχουν ένα υγιή στυλ δεσίματος, δηλαδή συνδέονται με ένα υγιή τρόπο, τους καβλώνουν δηλαδή, να μιλήσω έτσι πιο χωριάτικα, υγιείς προσωπικότητες, και υπάρχουν και εκείνοι οι πολύ τυχεροί, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε υγιή περιβάλλοντα,
που οι γονείς τους ήταν πραγματικά γονεϊκοί, που οι μάνες τους ήταν, οι μανάδες τους ήταν πραγματικά μητρικές, οι πατεράδες τους πραγματικά πατρικοί, τους μεγάλωσαν παππούδες, οι παππούδες τους ήταν άνθρωποι με ολοκληρωμένες προσωπικότητες που μπορούσαν να αγαπήσουν ένα παιδί όπως το αρμόζει, και μεγαλώνοντας αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε θύτες, ούτε θύματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται υγιώς. Δεν είμαστε όλοι είτε ναρκισσοί είτε συνεξαρτώμενοι. Αλλά εδώ, επειδή είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης και είναι ένα κανάλι το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχέσεων και τα ζητήματα των δυναμικών στις σχέσεις, επειδή το 95% των επιστολών που λαμβάνουν έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα, γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε για ψυχοπαθολογική έλξη, λέμε και ξαναλέμε για ψυχοπαθολογικές σχέσεις, λέμε και ξαναλέμε για ναρκισσιστικές σχέσεις, για κακοποιητικές σχέσεις και για μη υγιή στυλ δεσίματος. Και το να σε ελκύει ο θήτης σου επειδή σε θύμα είναι μη υγιές στυλ δεσίματος, το να σε ελκύει ο άλλος που μπορεί να γίνει εύκολα θύμα σου επειδή σε θήτης είναι πάλι μη υγιής έλξη. Ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να μας αρέσει ένας μαλάκας, μια μαλακισμένη, επειδή είμαστε θύματα, ή να νιώθουμε έντονη έλξη για κάποιον που μπορούμε να χειραγωγήσουμε. Επειδή ξέρω ότι ένας νάρκισσος δεν θα κάτσει στο κανάλι αυτό πάνω από 5 λεπτά, δεν πρόκειται να στείλει τίποτα. Αυτό έχει, αυτό έχει αποδειχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Α, εδώ να σας πω ότι έχουμε και δεύτερο email από τον άνδρα ο οποίος μας έγραψε την επιστολή λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο, το οποίο θα το διαβάσω εν καιρό, θα κάνουμε το θέμα κοινό και θα δούμε ότι μιλάει διαφορετικά μετά που κάναμε το βίντεο σε κάποια σημεία. Εγώ δεν τον έχω ονοματίσει τίποτε εκείνον τον άνδρα, εντάξει. Τον πρώτο που τον είπα ανάρκησο, τον είπα, έγραψε κάποιο ένας άνδρας που λέει ότι είναι ανάρκησος. Λοιπόν, όταν έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη, σημαίνει ότι μας τραβάει η προβληματικότητα του αλλού. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε καλό σεξ, όχι απαραίτητος. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που έχω ακούσει από γυναίκες που ήταν παντρεμένες και είχαν εξωσυζυγική σχέση για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ξέρω, για 3 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, να μου λένε ότι το σεξ με τον άντρα τους είναι πολύ πιο καλύτερο από ότι το σεξ με την εξωσυζυγική του σχέση. Αλλά ότι δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από την εξωσυζυγική του σχέση επειδή τους έλκυε εκείνο το πρόσωπο και είχαν προφανώς ψυχοπαθολογική έλξη και ένα άρρωστο στυλ δεσίματος. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ακούσει από πολλές γυναίκες αυτό το πράγμα. Ότι μέσα στο γάμο τους η σχέση δεν είναι καλή, δεν τους καλύπτει συναισθηματικά ο άντρας τους ή δεν καλύπτονται αυτές συναισθηματικά από τον άντρα τους. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, δεν. Κάνουν σεξ, πολύ καλό σεξ, και ότι το σεξ με τον άντρα τους τεχνικά είναι καλύτερο από το σεξ με την παράνομη σχέση. Όταν λέω τεχνικά, τι εννοώ? Για να είναι καλό ένα σεξ, σας έχω πει και σε παλιότερα βίντεο ότι εγώ διαφωνώ με το διαχωρισμό μεταξύ έρωτα όταν είναι σεξ με συναισθήματα και σεξ όταν είναι σεξ χωρίς συναισθήματα. Δεν μπορείς να κάνεις σεξ και να μην υπάρχει κάποιο ελάχιστο συναίσθημα. Δεν γίνεται. Δεν θα λειτουργήσεις. Είναι βιασμός όταν είναι σεξ χωρίς συναισθήματα. Από τη μια πλευρά προς την άλλη τουλάχιστον. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για να είναι καλό ένα σεξ. Για να είναι καλό ένα σεξ, πρέπει η μυρωδιά του σώματος του ενός να είναι ελκυστική προς τον άλλον και το αντίστροφο. Δηλαδή να μας αρέσει η μυρωδιά που έχει το σώμα του άλλου. Να μας αρέσει η μυρωδιά που έχει το στόμα του άλλου όταν φιλιόμαστε στο στόμα. Να μας αρέσει να μας αγγίζει ο άλλος και να αγγίζουμε τον άλλον. Με αυτό εξυπακούεται η χημική, το chemical compatibility, ότι ταιριάζει η χημεία μας, το τέριασμα το χημικό. Τεχνικό χαρακτηριστικό πρώτο λοιπόν είναι το χημικό τέριασμα, δηλαδή η μυρωδιά του άλλου, η αφή και αυτό που βλέπουμε να μας αρέσει και να μας ελκύει. Το δεύτερο είναι να μπορεί ο μεν άνδρας να έχει ικανοποιητική στήση και ικανοποιητική διάρκεια από την ώρα που θα έρθει σε στήση και την ώρα που θα έρθει σε διείσδυση μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώσει
την ερωτική πράξη και η ικανοποιητική διάρκεια είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Κάτω από 2,5 λεπτά θεωρείται πρώτη εξυπερμάτιση. Κάποιοι άνδρες οι οποίοι τελειώνουν γρήγορα την πρώτη φορά είναι προσεκτικοί και είναι attentive, είναι προστατευτικοί και φροντιστικοί προς τις συντρόφους τους, ξεκουράζονται για λίγο και ξανά πάνε και τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά έχει περισσότερη διάρκεια. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να πει τι λες τώρα ρε Θέκλα, εγώ τη θέλω τόσο πολύ τη σύντροφό μου, που άμα πάμε για πρώτη φορά, την πρώτη φορά τελειώνω πολύ γρήγορα και δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν είμαι καλός στο σεξ επειδή τελειώνω γρήγορα. Τελειώνεις γρήγορα, γόρι μου. Κανένα πρόβλημα. Ξεκουράσου, πιες ένα χυμό, χαλάρωσε και μετά από μισή ώρα μπορείς να ξαναπάς. Αν σε νοιάζει να τελειώσει, να έρθει σε οργασμό και η σύντροφό σου να τελειώσει δηλαδή, και αν σε νοιάζει να απολαμβάνετε και οι δύο την ερωτική επαφή, είναι καλό σεξ αυτό, όταν ο άντρας έχει καλή στήση, που η στήση διαρκεί και ότι τελειώνει μετά τα 2,5 λεπτά και ότι αν τελειώσει πιο νωρίς ή αν στα 2,5 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά δεν προλάβει η γυναίκα να έρθει σε οργασμό, αυτός είναι διατεθειμένος να ξαναπάει και είναι διατεθειμένος να δείξει στοργή και τρυφερότητα και να κάνει και διάφορα άλλα προκατακτικά τα οποία μπορεί να βοηθήσουν τη σύντροφο του να έρθει σε οργασμό. Για τη γυναίκα, καλό σεξ είναι όταν η γυναίκα έχει πραγματική επιθυμία για τον άνδρα, όταν την καυλώνει πραγματικά αυτός ο άνδρας και ως αποτέλεσμα υγρένεται ο κολπός της, πάει πολύ αίμα στην περιοχή των γενετικών της οργάνων, γίνεται εύκολη δίσδυση χωρίς πόνο. Και καλό σεξ όταν δεν έχει πόνο. Εντάξει, γίνεται εύκολη δίσδυση χωρίς πόνο, γι' αυτό έχουμε και κάποια γυναικεία προβλήματα στο σεξ, όπως η δυσπαρεύνεια, που σημαίνει να πονάει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της δίσδυσης. Δυσπαρεύνεια ονομάζεται αυτό. Και η γυναίκα αυτή να είναι, να έχει επιθυμία η γυναίκα για τον άνδρα, να έχει αυτή την σωματική προετοιμασία και αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία και με την εξέλιξη της συναισθηματική, να μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι, πώς το λένε, να είναι, να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο, να αφαιθεί, να εμπιστευτεί τον άντρα, να έχει ξεπεράσει τα ταμπού και τα στερεότυπα της κοινωνίας και να μπορεί να απολαμβάνει τον ερωτισμό της ελεύθερα, στο πω έτσι πιο απλοϊκά, να είναι σε θέση που να μπορεί να απολαμβάνει τους οργασμούς της. Γιατί πολλές γυναίκες, λόγω της εξαιρετικά κακής διαπαιδαγώγησης που έχουν δεχθεί από το σπίτι, λόγω των συντηρητικών ιδιών που τους έχουν φυτέψει στο μυαλό, δεν έρχονται εύκολα σε οργασμό ή δεν έρχονται πολύ σε οργασμό, ακριβώς επειδή είναι ο εγκέφαλος τους μαγκωμένος από τύψεις και ενοχές. Άρα, τεχνικά καλό σεξ είναι και οι δύο να έχουν έλξη ο ένας προς τον άλλον και οι δύο να έχουν επιθυμία, η οποία επιθυμία να μεταφράζεται σε καλή στήση, να μεταφράζεται σε καλή στήση επίσης του γενικού κόλπου, εντάξει, γιατί πάλι για στήση μιλάμε, πάει αίμα στην περιοχή, υγραίνεται, λιπαίνεται κλπ. Και ένα σεξ το οποίο να έχει αρκετή διάρκεια ώστε και οι δύο σύντροφοι να έρθουν σε οργασμό ή οργασμούς και να είναι και οι δύο ικανοποιημένοι. Αυτό είναι τεχνικά ένα καλό σεξ. Εντάξει. Είναι μύθος ότι οι ψυχοπαθολογικές έλξεις πάντοτε οδηγούν σε καλό σεξ. Σε πολλές περιπτώσεις ψυχοπαθολογικές έλξεις και κακοποιητικές σχέσεις οδηγούν σε πολύ κακό σεξ. Κάτι άλλο το οποίο έχω παρατηρήσει από την πολυετή πείρα που έχω δουλεύοντας με ζευγάρια είναι ότι κάποια ζευγάρια ξεκινούν την ερωτική τους ζωή, ξεκινούν την ερωτική τους σχέση με πολύ δυνατό σεξ στην αρχή, πολύ καλό σεξ τεχνικά, αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο τσακώνονται μεταξύ τους και όσο κλωσσοτρώγονται μεταξύ τους και όσο κακοποιεί ο ένας τον άλλον και όσο γίνεται η κατάσταση όλος, μεταφορικά, τόσο χειρότερο γίνεται το σεξ. Πολλοί θα πούν λανθασμένα ότι είναι καλά να κάνεις και κανέναν καυγά, γιατί το make-up sex, το σεξ που κάνεις μετά τον καυγά για να τα βρεις, είναι ένα σεξ το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά μα κάνεις πολλές φορές make-up sex, καταλήγεις κατά και το make-up sex. Με απλά λόγια. Δεν είναι μύθος ότι όταν έχεις έντονη έλξη και ερωτευτείς κεραυνοβόλα κάποιον θα έχεις και καλή σεξουαλική ζωή μαζί του, ότι θα είναι καλό το σεξ σε μια σχέση η οποία ξεκίνησε από ψυχοπαθολογική έλξη και διατηρείται μέσα στη ψυχοπαθολογία, είναι μύθος. Ακόμη και αν ξεκινήσει καλά η σεξουαλική ζωή και υπάρχει σεξουαλική χημεία και ταυτότητα,
ταιριασμά, οι συνεχείς καυγάδες και τα συνεχή προβλήματα θα καταστρέψουν στο τέλος τη σεξουαλική ζωή. Θα το κάνουν κακό το σεξ και το κάνουν πικρό. Εάν μπαίνεις σε μια σχέση κινητοποιημένος από ψυχοπαθολογική έλξη και διατηρείς μια σχέση η οποία έχει ψυχοπαθολογικό δεσμό και επιμένεις αυτό, ακόμη και αν το σεξ παραμείνει καλό, το πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά. Και το έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις πόσο ακριβά πληρώνουν οι άνθρωποι τις αρρωστημένες σχέσεις. Τώρα, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, ότι η φαντασία μας πολλές φορές αλλοιώνει την εμπειρία μας. Επειδή θέλουμε τόσο πολύ κάποιον, επειδή είμαστε τόσο πολύ κολλημένοι με ένα προβληματικό πρόσωπο, επειδή μες στο μυαλό μας τον έχουμε πλάσει, την έχουμε πλάσει σαν τον τέλειο, την τέλεια, το άπιαστο, δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί το σεξ που κάνουμε με εκείνον τον άνθρωπο να είναι μέτριο ως κακό, να ούτε τεχνικά να μην είναι καλό, αλλά εμείς να το βρίσκουμε wonderful, υπέροχο, γιατί ακριβώς είμαστε κολλημένοι με έναν προβληματικό άνθρωπο με τον οποίο κάνουμε προβληματικό σεξ. Όσο πιο πολύ θεραπεύεται ένας άνθρωπος από τα στοιχεία της συνεξάρτησης που το χαρακτηρίζουν, όσο πιο πολύ δυναμώνει ο εαυτός ενός ανθρώπου, όσο πιο πολύ δυναμώνει η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, τόσο πιο πολύ αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει φυσιολογική έλξη, υγιή έλξη, δηλαδή τον ελκύουν άνθρωποι με υγιείς προσωπικότητες με τους οποίους να μπορεί να έχει μη υγιείς σχέσεις και επίσης να ικανοποιείται ερωτικά καλύτερα με έναν σύντροφο με τον οποίο πραγματικά ταιριάζει και όχι κάποιον τον οποίο θέλει σαν τρελός και σαν τρελή επειδή του έχει ξυπνήσει την ψυχοπαθολογία του. Και ναι, όταν κάνουμε μια καινούργια γνωριμία, ναι, πρέπει να δούμε και την ερωτική συμβατότητα και τη σεξουαλική συμβατότητα. Ο καλός να είναι ο άλλος, χρυσός να είναι ο άλλος, δεν ξέρω εγώ τι οι άλλοι, άμα δεν μας κάνει κούκου μαζί του, άμα δεν μας κάνει κούκου μαζί της, δεν θα μπούμε σε ερωτική σχέση, γιατί δεν θα μπορέσουμε τεχνικά να αποδώσουμε και δεν θα μπορέσουμε τεχνικά να δώσουμε και στον άλλον αυτό που θα περιμένει από μια ερωτική σχέση. Οι ερωτικές σχέσεις έχουν την εξής τεράστια διαφορά από άλλες σημαντικές σχέσεις στη ζωή μας, όπως οι φιλίες, στο σεξουαλικό κομμάτι. Άρα, πώς μπορείς να μπεις σε μια ερωτική σχέση ή να διατηρήσεις μια ερωτική σχέση, αν το σεξουαλικό κομμάτι δεν είναι καλό και αν δεν είναι ταιριαστό. Και αν από την αρχή δεν υπάρξει το ταιριασμά, δεν υπάρξει επιθυμία, η physical, η καθαρά σωματική επιθυμία, και κάναμε τα γονίδια μας αυτό το πράγμα, είναι βιολογία, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει ποτέ. Συμπερασματικά, η ψυχοπαθολογική έλξη μπορεί να μας δώσει καλό σεξ, μπορεί να μας δώσει και κάκιστο σεξ, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που η ψυχοπαθολογική έλξη και μια προβληματική σχέση μας δίνει καλό σεξ, το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και δεν αξίζει τον κόπο. Φιλιά.